Σύντροφε γραμματέα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ γίνεται σε μια περίοδο σοβαρής επιδείνωσης των προβλημάτων των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, αλλά και δημιουργίας νέων σε όλα τα επίπεδα. Οι συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς, η χαμηλή μισθή, η ακρίβεια που εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα, οι απολύσεις, το δικαίωμα του λαού σε δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, η εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και άλλα, βρίσκονται καθημερινά λίγο έως πολύ στις συζητήσεις όλων μας. Και το ερώτημα, ο προβληματισμός που κυριαρχεί, είναι πού θα πάει αυτή η κατάσταση, τι θα γίνει. Δεν θα μπορούσε να συμβαίνει διαφορετικά και στον χώρο της υγείας. Έχει συσσωρευτεί πλούσια και σημαντική πείρα και από τα προηγούμενα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, αλλά ακόμη περισσότερο τα δύο τελευταία χρόνια της πανδημίας. Αναδείχτηκαν με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο οι τεράστιες αντιθέσεις και αντιφάσεις που γεννά το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, αδυνατώντας να ικανοποιήσει τις ολοένα διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες για υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, απολύτως δωρεάν για όλο το λαό, αλλά και τις έκτακτες όπως αυτές της πανδημίας. Διότι ενώ η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας οδήγησαν σε μόλις 10 μήνες την παραγωγή εμβολίου για τον κορονοϊό, τα εμβολιαστικά προγράμματα πήγαιναν και πηγαίνουν με ρυθμούς χελώνας, ενώ στις φτωχότερες χώρες δεν έχει εμβολιαστεί ούτε το 10% του πληθυσμού. Ενώ μιλάμε για ψηφιακές αίθουσες και ρομποτική χειρουργική, την ίδια στιγμή πάνω από 100.000 χειρουργεία δεν πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας από τη μετατροπή των νοσοκομείων σε μονοθεματικά. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια τα αστικά κόμματα εκθίαζαν τον ιδιωτικό τομέα υγείας για τις άρτιες υπηρεσίες του, αποδείχτηκε περίτρανα ο παρασιτικός και κερδοσκοπικός του ρόλος στην πανδημία, που δυσάβρισε στις πλάτες των ασθενών, παίρνοντας ταυτόχρονα δωράκια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από το κράτος και την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή το ΕΣΥ έγινε σύστημα υγείας μιας νόσου, με πάνω από 20.000 νεκρούς από την πανδημία, με εκατοντάδες διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ, αφού κατά την κυβέρνηση η ανάπτυξη μονάδων εντατικής θεραπείας είναι πολυτέλεια, τη δημιουργία πλεονάζουσας διθνησιμότητας από τις υπόλοιπες ασθένειες, αφού δεν υπήρχε πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ενώ η κυβέρνηση έκλεινε σε όλες τις πτώσεις ότι το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν πανέτοιμο για την αντιμετώπιση των επιδημικών κυμάτων, ότι το ενίσχυσε βαφτίζοντας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ως προσλήψεις τις ανανεώσεις και παρατάσεις των συμβασιούχων που ήδη υπηρετούσαν στο ΕΣΥ, η πραγματικότητα ήταν και είναι εντελώς διαφορετική. Κανένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυση δεν πάρθηκε, όπως επίμονα ζητούσαν και ζητάνε τα σωματεία των υγειονομικών. Χαρακτηριστικά στο νομό μας, τα δύο νοσοκομεία λειτουργούν με απαρχαιωμένους οργανισμούς από το 2012, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες. Ενδεικτικά, από τις συνολικά 144 οργανικές θέσεις μόνιμων γιατρών και για τα δύο νοσοκομεία, είναι κενές οι 44. Η υποστελέχωση διαπερνά το σύνολο των τμήματων, τη στιγμή που λειτουργούν σχεδόν διπλάσιες κλίνες στο νοσοκομείο του Αγρινίου, για παράδειγμα. Ο αριθμός των χειρουργών δεν επαρκεί για να καλύπτει τις εφημεριακές ανάγκες για όλο το μήνα και στα δύο νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να μετακινούνται ασθενείς από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Ένας παθολόγος στην εφημερία ανακαλύπτει 70 με 80 αρρώστους. Το επόμενο διάστημα, με τις συνταξιοδοτήσεις, τα εργαστήρια του νοσοκομείου Αγρινίου θα έχουν σοβαρό πρόβλημα δυσλειτουργίας. Ο μαγνητικός τομογράφος από τη μέρα εγκατάστασής του δεν λειτουργήσε ποτέ λόγω έλλειψης προσωπικού. Στο δε νοσοκομείο Μεσολογγίου η κατάσταση ακόμα χειρότερη, καθώς μετά τις πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις δεν έχει καθόλου νευρολόγο, παιδίατρο, οφθαλμίατρο, δεν έχει αναισθησιολόγο για τουλάχιστον 10 μέρες το μήνα, ενώ έχει μείνει ένας ορθοπαιδικός και ένας νευρολόγος, καθώς ο δεύτερος μόνιμος νευρολόγος που μόλις διορίστηκε πριν λίγες μέρες αποσπάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Με το νέο ΕΣΥ, η κυβέρνηση προωθεί βήμα-βήμα την υποβάθμιση, τη συρρήκνωση και απαξίωση των δημόσιων δομών και του νομού μας, με επικείμενο κλείσιμο ή αλλαγή χαρακτήρα λειτουργίας του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Θα μας βρουν απέναντι. Φίλες και φίλοι, όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν καθοριστική η συμβολή του ΚΚΕ και άλλων αγωνιστών υγειονομικών που συμπορεύονται στον αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στην ενίσχυση του συστήματος υγείας. Υιοθετήθηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, των σωματείων, άλλων μαζικών φορέων τα αιτήματα για ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ, ότι η υγεία δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα αλλά κοινωνικό αγαθό για όλους, να προχωρήσει άμεσα η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας χωρίς αποζημίωση για να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα των ασθενών και του λαού μας. Το ΚΚΕ ανέδειξε την καρδιά του προβλήματος, αποκαλύπτοντας κάλπικα διλήμματα και πλαστές διαχωριστικές γραμμές.
ότι δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι η κακή διαχείριση ή η ιδεοληψία εν προκειμένου της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει παραδείγματος χάρη τα ΣΔΙΤ ή τις συγχωνεύσεις, αλλά η ίδια η εμπορευματική λειτουργία του συστήματος υγείας, η στρατηγική του κεφαλαίου στον κλάδο, η πολιτική κόστους ωφέλους από το κράτος κλπ. Που διαχρονικά εφάρμοσαν και εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί. Εξάλλου, ζήσαμε όλες τις εκδοχές διαχείρισης στην υγεία από τις κυβερνήσεις. Τι να διαλέξει κανείς, τη δημιουργία του νοσοκομείου Σαντορίνης ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που το διαχειρίζεται η ιδιωτική εταιρεία με υγειονομικούς συμβασιούχους που έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης της Νέας Δημοκρατίας σε πρόσφατες δηλώσεις του το θεωρεί νοσοκομείο πρότυπο, μοντέλο λειτουργίας και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας. Να θυμηθούμε την προώθηση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών στον κλάδο της υγείας για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή το νέο ΕΣΥ, τις συγχωνεύσεις κλινικών, το κλείσιμο νοσοκομείων, τα ΣΔΙΤ που προωθεί η Νέα Δημοκρατία πάνω στους νόμους που ψήφισε νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύο όψεις του ίδιου αντιλαϊκού νομίσματος απέναντι στα συμφέροντα και τις ανάγκες και των ασθενών και των υγειονομικών. Αγαπητοί φίλοι, κλείνοντας, το σύνθημα «Ο λαός θα σώσει το λαό», η οργάνωση της πάλης και του αγώνα είναι μονόδρομος για μας. Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από κανέναν σωτήρα. Το αγωνιστικό κάλεσμα συμπόρευσης του ΚΚΕ απαντά ακριβώς σε αυτό. Δίνει την κατεύθυνση και την προοπτική, γιατί έχει αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί να εγγυηθεί την οργάνωση του αγώνα με συνέχεια και διάρκεια. Διότι ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας, με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, ανεπτυγμένο σε όλες τις βαθμίδες του, προσανατολισμένο στην πρόληψη και με πυρήνα την πρωτοβάθμια φροντίδα, προϋποθέτει μια άλλη μορφή κοινωνικής οργάνωσης, με τον λαό στην εξουσία, που θα διασφαλίσει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, αλλά και ολοκληρωμένα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα στους υγειονομικούς. Οι μαχόμενοι επιστήμονες γιατροί, οι υγειονομικοί, σε αυτόν τον αγώνα θα έχουν τη δική τους θέση. Ευχαριστώ.